Με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού συνεχίζουμε το μάθημά μας από τη σελίδα 1061 προς Εβραίους Επιστολή 1061 προς Εβραίους Επιστολή γάμα κεφάλαιο γάμα και 12 εδάφιο, επαναλαμβάνω, 1061 γάμα 12, γάμα 12. Προσέχετε αδελφοί να μην υπάρχει εις μηδένα από σας πονηρά καρδία απιστίας, ώστε να αποστατήσει από Θεού ζώντος. Προσέχετε αδερφοί, προσέχετε με βάση τα παραπάνω τα οποία ήδη σας κατέγραψα, σαν να μας λέει και σαν να τους λέει ο Απόστολος Παύλος. Γιατί υπάρχουν πράγματα τα οποία συνέβησαν, τόσο θετικά όσο και αρνητικά, για τα οποία κανείς πρέπει οπωσδήποτε να έχει τις κεραίες του τεντωμένες και να προσέξει. Γι' αυτό λέει προσέχετε αδελφοί. Τι να προσέχετε? Να προσέξετε τα παραπάνω, ότι δηλαδή σήμερα αν ακούσετε τη φωνή αυτού μην σκληρύνετε την καρδιά σας ως εν το παρακπικρασμό. Δηλαδή να μην σκληρυνθείτε η καρδιά σας, να μην αντιδράσει στον Λόγο του Θεού όπως αντέδρασε η καρδία του λαού Ισραήλ τότε, την περίοδο που πικράνανε το Θεό με το να κάνουν ακριβώς τα αντίθετα από αυτά τα οποία εκείνος τους έλεγε, με το να επιθυμήσουν να γυρίσουν πίσω από εκεί όπου ο Θεός με τρόπο θαυμαστό τους έβγαλε. Και στη συνέχεια λέει, όπου οι πατέρες σας με πείρασαν και με δοκίμασαν και είδαν τα έργα μου 40 χρόνια. Και γι' αυτό το λόγο, δυσιρεστήθην εις την γενεάν ταύτην. Γιατί δυσιρεστήθην εις την γενεάν ταύτην? Ο Θεός δυσιρεστήθη στην γενεά ταύτη, διότι πολύ απλά τον έθεσαν σε δοκιμασία, τον έθεσαν υπό έλεγχο την γνησιότητα της αγάπης του, την αμφισβήτησαν την αγάπη του, τις προθέσεις του, τις υποσχέσεις του, αμφισβήτησαν το ότι εκεί που τους πάει για το καλό τους και επεθύμησαν να επιστρέψουν πίσω. Και παρά το γεγονός ότι γκρινιάζαν καθ' όλη την διάρκεια της διαδρομής, και εκείνος έδειγνε σημεία και τεράστια εις αυτούς προκειμένου να τους μεταπίσει και να τους συνεφέρει με τις αγαθοεργίες, τελικά αυτοί όχι μόνο δεν μετεπίστησαν, αλλά ξέφυγαν τελείως, με αποτέλεσμα τα κόλλα αυτών να καταστρωθούν στην έρημο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή αυτά τα παραδείγματα τα τότε γραφήκαν προς νουθεσία ημών σήμερα, παλαιοδιαθηκικά παραδείγματα του χθες γράφονται προς νουθεσία ημών της Καινής Διαθήκης σήμερα, γι' αυτό ακριβώς το λόγο προσέχετε αδερφοί, προσέχετε. Δεν έχει σκοπό ο Παύλος να δημιουργήσει βαρύ κλίμα, έχει όμως σκοπό και πρόθεση να μεταφέρει πάσαν την αλήθεια και όλους τους κινδύνους που ελοχεύουν εάν ο λαός του Θεού σήμερα δεν παραδειγματιστεί από το παράδειγμα, το τραγικό παράδειγμα του λαού Ισραήλ τότε. Ο λαός της Καινής Διαθήκης σήμερα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να μην παραδειγματιστεί από το παράδειγμα της Παλαιάς Διαθήκης τότε. Αυτό είναι μια πολύ πολύ σοβαρή αποστολική ανησυχία. Είναι η αποστολική ανησυχία της Καινής Διαθήκης, την οποία εμείς στην Καινή Διαθήκη δεν πρέπει καθόλου μα καθόλου να αγνοούμε ούτε να υποτιμούμε. Μεταφέρει παλαιοδιαθηκικό παράδειγμα κρίσεως σε όλους εμάς σήμερα που ζούμε στην εποχή της Χάριτος. Γιατί? Γιατί κινδυνεύουμε ακριβώς από τα ίδια πράγματα. Και εφόσον κινδυνεύουμε από τα ίδια πράγματα, μπορούμε να διδαχθούμε από το παράδειγμα εκείνων. Και τι βρίσκονται στην περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης. Επαναλαμβάνω, αυτό είναι μια αποστολική διδαχή, την οποία εμείς δεν πρέπει καθόλου να αγνοούμε. Απέναντίας, εμείς πρέπει να στηριζόμαστε στα δόγματα τα εγκεκριμένα υπό των Αποστόλων, αλλά και στην αποστολική νοοτροπία, η οποία δεν αμελεί καθόλου να παραπέμπει τους αδερφούς της Καινής Διαθήκης στα παραδείγματα του λαού Ισραήλ της Παλαιάς. Προσέχετε λοιπόν αδελφοί, προσέχετε, να μην υπάρχει εις μηδένα από σας
να μην υπάρχει σε κανέναν σας, θα μας πει τι να μην υπάρχει. Όταν λέει να μην υπάρχει σε κανέναν σας, σημαίνει αμέσως μπείτε σε μια διαδικασία όλοι σας, όλοι μας, να ψαχτείτε, να ψαχτούμε. Αδελφοί, προσέχετε, να μην υπάρχει. Πρέπει να βρω κάτι ότι δεν υπάρχει. Και αν τον βρω να υπάρχει, να πω Κύριε το αίμα σου, ελέησέ με. Μετανοώ. Προσέχετε αδελφοί, να μην υπάρχει σε κανέναν από εσάς. Τι? Πονηρά καρδία απιστίας. Τι σημαίνει πονηρά καρδία απιστίας? Να κοιτάει κάποιος αγαπόμενος κάπου αλλού, γιατί πιστεύει ότι αλλού θα βρει καλύτερα. Πονηρά καρδία απιστίας. Απιστώ σε εκείνον που μου μένει πιστός. Και αυτό μέσα έχει πονηριά. Γιατί? Γιατί τον έχω να μ' αγαπάει και αντί εγώ να τον ευχαριστώ και να του δίνομαι, κοιτάζω αλλού. Μήπως βρω αλλού αυτό το οποίο θεωρώ ότι αυτός δεν μπορεί να μου δώσει. Γιατί προφανώς αυτά που μου δίνει ναι μεν είναι σπουδαία, αλλά ίσως να υπάρχουν και σπουδαιότερα. Πονηρά καρδία απιστίας. Δηλαδή ένας άνθρωπος που αγαπιέται, που ο Θεός το πρόσωπον αυτό του έχει φανερώσει εμπράκτος την αγάπη του, το πρόσωπο τώρα το άλλο που τη δέχεται αυτή την αγάπη, είτε να την έχει συνηθίσει, είτε να την έχει βαρεθεί, είτε να την έχει ξεχάσει και να ψάχνει να βρει αλλού αγάπες. Αυτό λέγεται πονηρά καρδία απιστίας. Είναι μία περίπτωση ανάλογη με αυτές την οποία, όχι ίδια βέβαια, αλλά ανάλογη, θα μπορούσαμε να παραδειγματιστούμε, γι' αυτό το λέω, από τις απιστίες των ζευγαριών, των παντρεμένων ζευγαριών. Ξέρει ότι τον αγαπάει η γυναίκα του, αλλά εκείνος κοιτάζει και αλλού. Ξέρει αυτή ότι ο άντρας της έχει δώσει τη ζωή του για αυτήν, αλλά εκείνη κοιτάζει αλλού. Κοιτάζει το γείτονα ή αυτός κοιτάει τη γειτόνισσα. Υπάρχει πονηρά καρδία απιστίας. Η πονηρία συνίσταται στο γεγονός ότι εσένα μεν σε έχω και καλά κάνεις και είσαι, αλλά εγώ κοιτάω κι αλλού. Δηλαδή σε χρησιμοποιώ όποτε σε έχω ανάγκη και εάν εσύ δεν κάνεις αυτά που σου ζητάω, τότε υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια. Δεν μπορεί εσύ τώρα να μας φέρνεις μετά από τόσες υποσχέσεις έμπροσθεν τον Ιώνα να Κιμ. Δεν μας αρέσει αυτό που μας φέρνεις μπροστά μας και γι' αυτό το λόγο θα γυρίσουμε πίσω και θα κάνουμε και αρχηγό προκειμένου να το επιτύχουμε αυτό. Πονηρά καρδία απιστίας. Όσο ο Θεός τους πρόγνει, τότε είναι κοντά του, αν και με μουρμούρα. Όταν ο Θεός τους φέρει σε μια κατάσταση δύσκολη ή αδιέξοδη, προκειμένου να φανερώσει τη δόξα του, γιατί κάθε αδιέξοδο έρχεται μπροστά μας για έναν λόγο, για να φανερώσει ο Θεός τη δόξα του. Τότε αυτοί, μη θέλοντες να μπουν σε αυτή τη νέα εκπαιδευτική διαδικασία όπου θα γνωρίσουν το Θεό ακόμη πιο δυνατό από ό,τι χθες, αρχίζουν και κοιτάνε εις τα πίσω, ή δεξιά και αριστερά. Λέει λοιπόν τώρα, προσέχετε αδελφοί, όλοι εσείς που περνάτε δύσκολα, που δοκιμάζεστε, που βρίσκεστε σε δύσκολη θέση, που δεν αισθάνεστε καλά, που μπορεί να μην νιώθετε και την παρουσία του Θεού, προσέχετε εσείς να μην υπάρχει μέσα σας και σε κανέναν από εσάς, ψαχτείτε γι' αυτό λέει, πονηρά καρδία απιστίας, ώστε να αποστατήσει από Θεού ζώντος. Άρα, στην αποστασία μέσα υπάρχει πονηριά. Δεν μου κάνες αυτό που ήθελα να μου κάνεις και είσαι και Θεός και λες ότι είσαι και αγάπη. Εγώ που προσευχόμουνα, που νίστευα, που σ' ακολουθούσα, που άφησα την Αίγυπτο, που άφησα καριέρα, που ήμουν τραγουδίστρια, που ήμουν χορεύτρια, που ήμουν ηθοποιός, που ήμουν ο σπουδαγμένος παρά τους πόδας του Γαμαλιήλ, που είχα μια καριέρα μπροστά μου μεγάλη και τρανή, που έπαιρνα φακελάκια και τώρα δεν παίρνω, και τώρα μετά από
μια τέτοια πιστότητα, εσύ δεν μου απαντάς, δεν κάνεις αυτό που σου λέω ή επιτρέπεις αυτό το οποίο σε παρακαλούσε στην προσευχή να μην επιτρέψεις, και κοιτάει αλλού. Κοιτάει αλλού, κοιτάει σε άλλες αγάπες, κοιτάει σε άλλες ενασχολήσεις. Γιατί το πρόσωπο αυτό, το οποίο το έβγαλε, αυτό το πρόσωπο, τον Θεό, που τον έβγαλε, που την έβγαλε από την Αίγυπτο και από την μάστιγα της δουλείας, τώρα είναι έτοιμος να το εγκαταλείψει ή, εν πάση περιπτώσει, να μην ασχολείται και τόσο μαζί του, να ασχολείται και με άλλα πράγματα. Γιατί? Γιατί πολύ απλά αυτό το πρόσωπο δεν έχει ανταποκριθεί στο δικό μου σενάριο ή στη δική μου επιθυμία. Και επειδή επιτρέπει πράγματα τα οποία εγώ προσευχήθηκα να μην τα επιτρέψει, γι' αυτό το λόγο και εγώ πάβω να είμαι αφιερωμένος σε αυτό το πρόσωπο και μοιράζω την καρδιά μου και αλλού. Η πονηρά καρδία απιστίας οδηγεί στην αποστασία. Και η αποστασία έχει μέσα της πονηρία. Αποστασία σημαίνει καταρχάς ή εγκαταλείπω τον Θεό ή συντηρώ μία απόσταση μαζί του την οποία μέχρι τώρα δεν είχα. Γιατί? Γιατί του έχω παράπονο, γιατί τα έχω μαζί του. Μπορεί να συμβεί αυτό. Γι' αυτό ανησυχεί ο Παύλος. Γι' αυτό το Πνεύμα το Άγιο του δίνει παραδείγματα της Παλαιάς Διαθήκης για εμάς σήμερα. Γιατί τα παραδείγματα της Παλαιάς, αδέρφια, ο Παύλος δεν τα αναφέρει μόνο στους Εβραίους, αλλά τα αναφέρει και στους Κορινθίους και παντού τα αναφέρει. Γιατί? Γιατί όλη η Γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος. Και γιατί ιδιαίτερως μέσα από τα παραδείγματα της Παλαιάς Διαθήκης ο λαός του Θεού σήμερα μπορεί να λάβει οδηγία Πνεύματος Αγίου. Να θυμόμαστε λοιπόν όλοι μας και πρώτα απ' όλους ο Κηρύττων ότι πρέπει να προσέχουμε να μην υπάρχει σε κανέναν από μας και μέσα μας πονηρή καρδιά απιστίας, γιατί αυτή η καρδιά η πονηρή, που επαναλαμβάνω είναι πονηρή γιατί τώρα κοιτάζει σε άλλες αγάπες επειδή έχει θέμα με το Θεό, επειδή ο Θεός επέτρεψε πράγματα που δεν ήθελε, αυτή η πονηρή καρδιά απιστίας οδηγεί σιγά σιγά στην αποστασία. Η αποστασία ξεκινάει από την στιγμή όπου ο άνθρωπος που ήταν μέχρι τώρα αφιερωμένος αρχίζει και ασχολείται και με άλλες αγάπες και με άλλα ενδιαφέροντα σήμερα σε εμάς την Καινή. Αυτοί κατευθείαν γυρίσανε πίσω. Και στην Καινή Διαθήκη το ίδιο συμβαίνει. Ο άνθρωπος γυρνάει πίσω. Όταν κάτι δεν του πηγαίνει καλά, αμέσως ξεκινάει να απομακρύνεται, να δημιουργείται δηλαδή απόσταση μεταξύ αυτού και του Θεού, και κατά πού τραβάει ο απομακρυνόμενος? Τραβάει κατά το παρελθόν του. Όταν ο άνθρωπος του Θεού δεν είναι καλά και πάψει να είναι προσκολλημένος σε εκείνον όσο ήταν μέχρι τώρα, τότε αρχίζει να απομακρύνεται και απομακρύνεται προς μια κατάσταση που τον ελκύει. Αυτές οι καταστάσεις που τον ελκύουν είναι πάντοτε παρελθοντολογικές. Άλλος το ρίχνει στο τραγούδι, άλλος το ρίχνει στην καλλιτεχνία, άλλος το ρίχνει στους παλιούς φίλους, άλλος το ρίχνει στην μπάλα, άλλος το ρίχνει οπουδήποτε, τέλος πάντων, από εκεί που τον έβγαλε ο Θεός. Οι μνήμες του παρελθόντος ξαναζωντανεύουν όταν ο άνθρωπος αρχίζει να έχει πονηρά καρδία απιστίας, δηλαδή παράπονο με τον Θεό που δεν του έκανε αυτό που του ζήτησε ή που του ζήτησε κάτι και έκανε ακριβώς εκείνο το οποίο δεν ήθελε να του συμβεί. Τότε αμέσως παίρνει το βλέμμα του από εκεί και λέει εγώ θα στραφώ κι αλλού. Είναι ένα νάζι, ένα καπρίτσιο. Πείτε το όπως θέλετε. Πάντως αυτή η απομάκρυνση έχει μέσα πονηριά. Δεν έχει ανιδιοτέλεια. Μη μου δώσεις ποτέ τίποτα, εγώ θα σε ακολουθώ πάντοτε. Αυτό είναι
ευθεία καρδία. Πονηρά καρδία απιστίας τι είναι? Δεν μου κάνεις το κέφι, όσο μου το κάνεις ακολουθώ, τώρα που δεν μου το κάνεις εγώ το ρίχνω αλλού. Βλέπετε τη διαφορά? Πονηρά καρδία απιστίας, δηλαδή είναι το τέλος της ανιδιοτελούς σχέσης. Δηλαδή δεν είσαι μαζί με το πρόσωπο. Δεν είμαστε μαζί με εκείνο το πρόσωπο για το πρόσωπο, αλλά είμαστε για τα δώρα του και για τις παροχές του. Και αν οι παροχές, αν η βρύση κλείσει για λίγο, για λόγους που εκείνος γνωρίζει, για λόγους παιδαγωγικούς, για λόγους θεραπευτικούς, τότε εκεί πέρα αποδεικνύεται ότι η σχέση μου με ταυτού δεν είναι ανιδιοτελής, είναι ωφελημιστική. Και εκεί πέρα εκδηλώνεται η πονηρότητα της καρδίας της απιστίας με το να στραφεί αλλού. Είναι σαν να λέμε, φεύγει ο άντρας, είναι ναυτικός και φεύγει, ξέρω εγώ, για 8-9 μήνες, ένα χρόνο. Και η γυναίκα σου λέει, έτσι μου είσαι, θα πάω με τον γείτονα. Κάτι ανάλογο, πονηρά καρδία απιστίας, κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τα πράγματα του Θεού. Επομένως, μας λέει ο Θεός εδώ τώρα δια του Παύλου, προσέχετε αδερφοί, εσείς της καινής, στο παράδειγμα της παλαιάς. Και μέσα από το παράδειγμα της παλαιάς να ψαχτείτε μέσα σας και να δείτε μήπως υπάρχει πονηρά καρδία απιστίας, μήπως δηλαδή δεν ακολουθείτε το πρόσωπο για το πρόσωπο, αλλά για την όποια ασυλία τυχόν σας παρέχει. Γιατί εάν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε ο Θεός είναι επόμενο. Ο Θεός δεν κάθεται να τον κατάσχω, να τον κάνω δούλο μου, εγώ είμαι δούλος του. Εκεί λοιπόν ο Θεός σιγά σιγά αποσύρεται, όχι για να με τιμωρήσει, αποσύρεται για να με βοηθήσει να καταλάβω τα κίνητρα της καρδιάς μου και να με βοηθήσει να έρθω σε μετάνοια. Δηλαδή όταν ο Θεός αποσύρεται, ο άνθρωπος νιώθει την παγερότητα της απουσίας του αμέσως. 1, 2, 3 θα το καταλάβει. Εκεί τώρα είναι το σημείο κλειδί. Θα το πιάσει το σήμα ότι ο Θεός στην ουσία απομακρύνεται για να τον ελκύσει κοντά του ξανά, αλλά με έναν τρόπο ανιδιοτελή? Ή εκεί θα πει όχι, αμάν, γιατί, και θα αρχίζει το καλύτερο μέρος του εαυτού του να το διοχετεύει σε πράγματα που δεν τον ενώνουν μαζί του και που δεν είναι δοσμένα από αυτόν, που δεν τα έχει αγιάσει. Ό,τι κάνει ο Θεός, αδέλφια, είναι από την αγάπη του, από την παλαιά και μέχρι την καινή. Τίποτα ο Θεός μέσα στη γραφή του και ποτέ και πουθενά δεν το έχει κάνει έξω από την αγάπη του. Δεν γίνεται να κάνει τίποτα ο Θεός έξω από την αγάπη του. Όποια, ακόμη και οι κρίσεις που γίνονται, μέσα στην αγάπη του είναι. Οι ευεργεσίες μέσα στην αγάπη του. Οι δοκιμασίες μέσα στην αγάπη του. Η σιωπή του μέσα στην αγάπη του. Η προσωρινή απομάκρυνσή του μέσα στην αγάπη του. Η ευεργεσία του, το θαύμα μέσα στην αγάπη του. Η ερυθρά θάλασσα που ανοίγει μέσα στην αγάπη του. Οι γίγαντες Ανάκ που φράζουν το δρόμο μέσα στην αγάπη του. Τα πάντα όλα είναι μέσα στην αγάπη του Θεού για σένα, για μένα, για όλους. Γι' αυτό λέει, αδελφοί μου, προσέχετε, να μην υπάρχει εις μηδένα από σας, ήθε σήμερα, σε κανέναν από εμάς να μην υπάρχει πονηρή καρδιά απιστίας που να πει, να νιώθει, να το πω καλύτερα, γιατί η καρδιά δεν λέει τόσο, μιλάει, το στόμα βέβαια μιλάει εκ του περισσεύματος. Να μην υπάρξει καρδιά μέσα μας, σήμερα, ανάμεσά μας, ή κι αν υπάρξει αμέσως να πέσει στη μετάνοια για να βρει χάρη, και θα βρει, να μην υπάρξει καρδιά που να πει ότι αφού σου έβαλα σημείο και δεν μου το έδωσες, αφού σε παρακάλεσα 3 και 4 φορές και δεν το έκανες, αφού νίστευσα και δεν ενήργησες, τότε και εγώ φεύγω. Ή, εν πάση περιπτώσει, μένω, αλλά όχι με έναν τόσο αυτοκόλλητο τρόπο τον οποίο είχα μέχρι τώρα. Θα ασχολούμαι και με άλλα πράγματα, θα έρχομαι καμιά Κυριακή, εντάξει, αφού έτσι το θέλησες, έτσι θα γίνει. Όχι, αδέρφια μου.
Όχι. Γιατί λίγο-λίγο απομάκρυνση οδηγούμεθα στην πλήρη αποστασία. Γιατί ξέρετε τι σημαίνει πονηρά καρδία αποστίας. Σημαίνει ότι λιγάκι-λιγάκι απομακρύνομαι. Αυτό το ολίγον της απομακρύνσεως, αυτή η εκχώρηση εδαφών, είναι η αρχή της αποστασίας. Είναι αποστασία, δεν είναι ολοκληρωμένη. Η ολοκληρωμένη αποστασία είναι να μην πατάει στην εκκλησία. Να μην κοινωνάει σώμα και μαν Χριστού. Η αποστασία όμως ξεκινάει σιγά σιγά. Είναι δείγμα αποστασίας όταν η καρδιά μου απομακρύνεται από του Κυρίου, από την κοινωνία μεταλλήλων, από τους αδελφούς, από τη διδαχή του λόγου, από τις συμπροσευχές. Είναι αρχή. Θα μου πεις, δεν υπάρχει ελπίδα, αλίμονο, πως δεν υπάρχει. Αμέσως, μετάνοια επιστροφή και ο Θεός κάνει χάρη, ξανακάνει αισθητή την παρουσία Του. Όμως αν σκληρινθεί η καρδιά, τότε εκεί δεν μπορεί να επιστρέψει. Γι' αυτό αγωνιά ο Παύλος δι' Αγίου Πνεύματος και μας δίνει παράδειγμα παλαιοδιαθηκικό. Δόξα στον Κύριο, αδέρφια, για την Παλαιά Διαθήκη. Δόξα στον Κύριο. Μας δίνει παλαιοδιαθηκικό παράδειγμα σήμερα εμάς την Καινή Διαθήκη μέσα από την αγάπη Του και εξαιτίας της αγάπης Του. Τι μας λέει λοιπόν? Μην υπάρχεις μηδέν από σας πονηρά καρδία απιστίας ώστε να αποστατήσει από Θεού ζώντος. Το 13. Αλλά προτρέπεται αλλήλους καθεκάστην ημέραν ενώσο ονομάζεται το σήμερον, δια να μη σκληρινθεί τις εξ ημών δια της απάτης της αμαρτίας. Εδώ είναι το κλειδί. Εδώ είναι ο φόβος του Αποστόλου Παύλου. Εδώ είναι ο φόβος του Κυρίου δι' Αγίου Πνεύματος. Να μη σκληρινθεί η καρδιά από μία απάτη. Και να προσέξουμε την απάτη. Να δούμε τι μας λέει ο Λόγος του Θεού. Πρώτον, 13 εδάφιο. Προτρέπεται αλλήλους κάθε μέρα. Γιατί ο Θεός αφήνει η Εκκλησία πίσω Του? Ο Χριστός μας γιατί αφήνει η Εκκλησία πίσω Του να Τον περιμένει και να κάνει Πεντηκοστή σε αυτήν? Γιατί είναι πολύ σημαντικό όλοι να καταλάβουμε ότι όλοι μαζί έχουμε ανάγκη τον Θεό, φτάνει να είμαστε ομού. Ο ένας βοηθάει τον άλλον μέσα στην Εκκλησία. Δεν υποσκάπτει ο ένας τον άλλον. Και να το πω καλύτερα, δεν καλείται να υποσκάπτει ο ένας τον άλλον, καλείται να βοηθάει ο ένας τον άλλον, να ενισχύει ο ένας τον άλλον, να προτρέπει, όχι να απογοητεύει, όχι να φρενάρει, να οθεί. Προτρέπεται αλλήλους καθεκάστην ημέρα. Πώς να προτρέπουμε αλλήλους? Και μας λέει εδώ πώς προτρέπει ο Παύλος. Ο Παύλος μας προτρέπει χρησιμοποιώντας παλαιοδιαθηκικό παράδειγμα. Μα εμείς δεν είμαστε στην Παλαιά, αδελφέ, είμαστε στην Καινή. Ο Παύλος πού είναι? Τι πάει να πει Παλαιά και Καινή? Η λατρεία σήμερα της Εκκλησίας βεβαίως δεν έχει καμία σχέση με τον τρόπο της Καινής. Ούτε περιτομή έχουμε. Γιατί η αναγέννηση για εμάς είναι η περιτομή της καρδιάς. Ούτε ζωντανά σφάζουμε, γιατί θυσιάστηκε για εμάς ο Χριστός. Ούτε αίμα και τραύγων και μόσχων μας καθαρίζει το αίμα του Χριστού. Τα παραδείγματα όμως της Παλαιάς Διαθήκης όσον αφορά τα παθήματα ενός λαού ή τις ευλογίες ενός λαού μας αφορούν και εμάς σήμερα, γιατί ο Λόγος του Θεού, αδέρφια, είναι διαχρονικός. Και είναι πολύ ωραίο να μας μιλάει ο Θεός και από τα εδάφια της Παλαιάς και από τα εδάφια της Καινής. Γιατί θα δούμε παρακάτω ότι και αυτοί, λέει, ευγγελίστησαν καθώς και εμείς. Αδελφέ, ευαγγελισμός υπάρχει από την Παλαιά? Γιατί την καταφρονούμε? Ευαγγελίστησαν αυτοί τότε καθώς και εμείς σήμερα. Άρα η Παλαιά Διαθήκη έχει ευαγγελισμό. Αμήν. Είναι έτσι ή δεν είναι?
Τουλάχιστον έτσι λέει ο Παύλος. Εάν είναι λοιπόν εμείς να καταργήσουμε την παλαιά, γιατί δεν έχει μέσα της ευαγγελισμό, τότε κινόμεθα εκτός αποστολικής διδαχής. Ο Θεός να μας φυλάει από τέτοιες πλάνες. Κοιτάξτε εδώ πώς μας το λέει ο Λόγος του Θεού. Προτρέπεται αλλήλους καθεκάστην ημέραν. Κάθε μέρα να προτρέπεις, όχι να διατάζεις, ούτε να καταπιέζεις. Να προτρέπεις τον αδελφό σου και την αδελφή σου να πλησιάσει τον Θεό. Μαζί σου, παρέα, όχι με διαταγή. Πήγαινε, πάμε. Όχι πήγαινε, πάμε. Πάμε εκκλησία. Όχι πήγαινε προσευχή, πάμε προσευχή. Βασούλα μου, πάμε προσευχή. Γιωργάκο, πάμε προσευχή. Όχι, πήγαινε προσευχή σου. Πάμε να προσευχηθούμε. Πάμε να προσευχηθούμε. Όχι να μαζευτούμε να πάτε. Να μαζευτούμε να πάμε. Προτρέπετε αλλήλους. Γιατί είμαστε μέλη αλλήλων. Και γιατί όσο πιο πολύ μαζευόμαστε στον Χριστό, στις συναθρήσεις, στις συμπροσευχές και σε όλα αυτά, ο ένας ενώνεται με τον άλλον και ευαρεστείται ο Θεός και ενεργεί ανάμεσά μας. Και τότε, επειδή ενεργεί ανάμεσά μας, η καρδιά δεν σκληραίνει, τι κάνει? Απαλύνει, απαλαίνει. Λέει λοιπόν, προτρέπεται αλλήλους καθεκάστην ημέρα. Κάθε μέρα να προτρέπει ο ένας τον άλλον. Κάθε μέρα δηλαδή να δίνει κουράγιο ο ένας τον άλλον, όχι να απογοητεύουμε ο ένας τον άλλον. Ακόμη και όταν βλέπουμε πράγματα δυσάρεστα να γίνονται ανάμεσά μας ή βλέπουμε οπισθοχωρήσεις, οκνηρίες, χαλαρότητες, χλιαρότητες, εμείς πάντοτε θα τα διαβάζουμε αυτά, αδέλφια, θετικά. Δεν θα μας παίρνει από κάτω. Δεν θα πλησιάζω εγώ εσένα με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να σε παίρνει από κάτω. Δεν θα πλησιάζεις εσύ εμένα με έναν τρόπο που θα με παίρνει από κάτω. Μην αφήσουμε την όποια δυσκολία, γιατί η ζωή πνευματική έχει και τα πάνω και τα κάτω. Όταν είμαστε στα κάτω, δεν θα τους πάρουμε όλους μαζί μας, έτσι δεν είναι? Θα προτρέπουμε ένας τον άλλον. Ναι μεν υπάρχει δυσκολία, αδελφέ, εδώ πράγματι υπάρχει μια ατονία, αλλά θα μας βοηθήσει ο Χριστός, έτσι δεν είναι? Πέθανε ο Χριστός, κατέβηκε από το θρόνο του Πατέρας. Θα νικήσει ο Χριστός. Θα πάμε όμως εμείς. Πάμε. Δεν έχω όρεξη ρε παιδί μου. Δεν έχω κουράγιο. Πάμε παρέα. Θες να έρθω να σε πάρω? Πάμε παρεούλα. Δεν θα μας αφήσει ο Κύριος. Είμαστε σε ένα κακό mood, όπως λένε και οι Αγγλοσάξονες. Δηλαδή είμαστε σε μια κακιά φάση, σε μια δύσκολη φάση, σε μια κακή διάθεση. Εντάξει, ο Θεός όμως είναι ζωντανός, παραμένει ζωντανός. Ο Κύριος παραμένει στη θέση Του, παραμένει στα εκδεξιών του Πατρός. Προτρέπεται αλλήλους. Υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν ελλείψεις ανάμεσά μας. Μπορεί να υπάρχουν ελλείψεις. Μπορεί να υπάρχουν ελλείψεις αγαθών, μπορεί να υπάρχουν ελλείψεις χεριών. Μπορεί να υπάρχουν ελλείψεις. Και αν δεν υπάρχουν, θα υπάρξουν. Γιατί και υπήρξανε. Και τις κάλυψε ο Θεός, τώρα μπορεί να υπάρξουν άλλες. Προτρέπεται αλλήλους, αδελφέ, αδελφή. Εντάξει, είμαστε σε μια δυσκολία, αλλά τώρα θα βάλουμε ένα χεράκι και θα τα καταφέρουμε με τη βοήθεια του Θεού, έτσι δεν είναι? Αυτό πρέπει να λέμε. Προτρέπουμε αλλήλους, δηλαδή ενθαρρύνουμε. Αδέρφια, στην Εκκλησία δεν απογοητεύουμε. Ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον. Και αν κάποιος είναι απογοητευμένος και δεν μπορεί να ανοίξει το στόμα του, θα σιωπήσει και θα έρθει κάποιος να τον ενθαρρύνει και θα αρχίσει και αυτός να ενθαρρύνει. Γιατί σήμερα είμαι εγώ αποθαρρυμένος και χρειάζομαι την ενθάρρυνση της δικής σου, αύριο θα είσαι εσύ αποθαρρυμένος και θα χρειάζεσαι την ενθάρρυνση τη δική μου. Πάντως η δουλειά όλων μας δεν έχει σημασία αν έχουμε χάρισμα ή αν δεν έχουμε, πόσο παλιοί ή καινούργοι είμαστε. Πάντως η δουλειά όλων μας μέσα στην Εκκλησία είναι συγκεκριμένη. Ο καθένας έχει ξεχωριστό έργο, αλλά όλοι μαζί έχουμε ένα κοινό έργο. Ξέρετε ποιο είναι αυτό? Να προτρέπουμε ο ένας τον άλλον. Να αλληλοενθαρρυνόμαστε. Και τότε θα μας βοηθάει και ο Θεός. Γιατί πρέπει να προτρέπετε τους άλλους κάθε μέρα. Ενόσο ονομάζεται το σήμερον. Σήμερα πρέπει να τον προτρέπουμε τον αδερφό μας. Σήμερα πρέπει να τον ενισχύουμε, να του βάλουμε λίγο πλάτη, να σπρώξουμε. Να σπρώξουμε για να πέσει τον γκρεμό, να σπρώξουμε για να φύγει από τον γκρεμό. Σήμερα. Ό,τι μπορείς να κάνεις σήμερα, μην το αφήνεις για αύριο.
σήμερα, ενώ σου ονομάζεται το σήμερα. Δηλαδή, σήμερα σου δίνεται μία ευκαιρία να βοηθήσεις τον αδελφόν σου, ενθαρρύνοντάς τον, προτρέποντάς τον, όχι διατάζοντάς τον, ούτε πιέζοντάς τον, αλλά ενισχύοντάς τον, γιατί σήμερα σου δίνει αυτή την ευκαιρία ο Θεός να τον ευαρεστήσεις, να βοηθήσεις τον αδερφό και να έχεις και μισθό. Σήμερα. Ενώ σου ονομάζεται το σήμερα, το αύριο μας δεν μας ανοίγει. Γιατί όμως να τους προτρέπουμε τους αδερφούς μας και να αλληλοπροτρεπόμαστε κάθε κάστην ημέρα και ενώ σου μάλιστα ονομάζεται το σήμερον, για να μη σκληρινθεί της εξημών δια της απάτης της αμαρτίας. Τι είναι η αμαρτία? Η αμαρτία είναι μία απάτη η οποία είτε δια των σκέψεων, είτε διοράσεως, είτε διακοής προσπαθεί να σε πείσει ότι μπορείς και αλλού πλην του Θεού να αισθανθείς καλά. Αυτό είναι απάτη. Και η αμαρτία ποια είναι? Η αμαρτία δεν είναι μόνο να μοιχεύσεις ή να πορνεύσεις. Αμαρτία στην πραγματικότητα, η έννοια της αμαρτίας έχει την έννοια της αστοχίας, δηλαδή αποτυγχάνω στο στόχο μου, στο σκοπό. Ξέρεις ποιος είναι ο σκοπός? Σκοπός είναι η ένωσή μου μετά του Θεού. Αυτή είναι η λογική. Δηλαδή, οτιδήποτε λοιπόν με απομακρύνει από αυτήν την ενότητα, από αυτή την αγκαλιά που είναι διάπλατη, δεν είναι θέμα νομικό. Είναι θέμα ότι υπάρχει κάποιος με μια τέτοια αγκαλιά, τέτοια, που τους χωράει όλους, και εσένα και εμένα, τέτοια, και αυτή η αγκαλιά μάλιστα έχει και πληγές στα χέρια, έχει και λογισμένη πλευρά και μας περιμένει έτσι. Παρότι εμείς είμαστε άσωτοι κατά περιόδους, παρ' όλα αυτά εξακολουθεί να είναι έτσι η αγκαλιά του. Και αντί να έρθουμε προς το μέρος, να μας κλείσει μέσα στην αγκαλιά και να μας καθαρίσει και να μας αγιάσει, εμείς ασχολούμαστε με οτιδήποτε άλλο. Επαναλαμβάνω, όχι απλά με το να αμαρτήσει κάποιος με τη γειτόνισσα ή να πει ψέματα ή οτιδήποτε άλλο, να πάει αλλού, αστοχή, δηλαδή είναι, βρίσκεται εκτός σχεδίου Θεού, απορρίπτει την αγκαλιά του. Αμαρτία είναι, τι είναι αμαρτία τελικά? Αμαρτία είναι η απόρριψη της αγκαλιάς του Θεού. Πάω σε άλλη αγκαλιά. Θα πάω στην αγκαλιά του πιάνου, εκεί θα ξεδώσω, θα πάω στην αγκαλιά του γηπέδου, θα πάω στην αγκαλιά του μεγάρου, θα πάω, δεν ξέρω, πάντως σε μία αγκαλιά. Κάπου αλλού εκτός από εκείνον. Και ο άλλος ξεροσταλιάζει, έτσι. Αυτό είναι η αμαρτία. Δεν είναι νομικό το πρόβλημα, αδέρφια μου. Είναι υπαρξιακό, είναι οντολογικό. Εμείς λέμε, το γράφει, αυτός είναι νομικισμός. Λένε πολλοί, λέει, άμα λέει, κοιτάτε, λέει, τις φούστες μακριά, είσαστε νομικιστές. Σοβαρά, αυτό είναι νομικισμός? Νομικισμός είναι να βγαίνεις και να λες ότι που το γράφει, ότι αυτό δεν πειράζει ή πειράζει. Είναι, σε οδηγεί στην αγκαλιά του Θεού. Αυτό είναι το θέμα. Αυτός είναι ο νομικισμός. Όταν ψάχνω να βρω μέσα από τη γραφή ότι δεν υπάρχει εδάφιο. Νομικισμός είναι να ψάχνω μέσα στη γραφή να βρω ότι δεν υπάρχει εδάφιο που να με εμποδίζει να κάνω αυτό που με απομακρύνει από την αγκαλιά του Θεού. Αυτό είναι νομικισμός. Να το λέμε αυτό, αδέλφια, να σας παρακαλώ. Νομικισμός είναι να ψάχνω να βρω εναγωνίως όχι εδάφιο για να εκτελέσω, αλλά εδάφιο που να μην υπάρχει προκειμένου να μπορέσω να κάνω αυτό που θέλω να κάνω χωρίς τύψεις και αυτό βεβαίως να με απομακρύνει από την αγκαλιά του Θεού χωρίς να έχω τύψεις. Αυτό είναι νομικισμός. Ψάχνω δηλαδή να βρω παραθυράκι στον νόμο. Αυτά κάνουν και οι κορυφαίοι ποινικολόγοι. Αυτό δεν κάνουνε. Αυτός είναι ο νομικισμός. Το να πει κάποιος ότι η γυναίκα δεν πρέπει να βάφει τα μαλλιά της είναι νομικισμός ή είναι μιλές ψέματα ή είναι αλήθεια? Το να έχει φούστα μακριά μια γυναίκα μέχρι κάτω είναι νομικισμός ή είναι η ευσέβεια? Θα μου πεις, είναι μόνο αυτό? Όχι, και η γλώσσα της και η καρδιά της και οι άντρες το ίδιο. Όλοι μας με χέρια καθαρά, σου λέει, οι άντρες. Φύλαξε εν τη διδασκαλία διαφθορία, ακατηγόρητοι, ακατάκριτοι οι άντρες και οι γυναίκες και όλοι μας. Αλλά εδώ είναι τώρα το θέμα. Τι είναι αμαρτία? Αμαρτία λοιπόν είναι
οτιδήποτε κάνω αδιαφορώντας για αυτή την αγκαλιά που με περιμένει ξεροσταλιάζουσα. Και πες μου σε παρακαλώ, σου πάει η καρδιά να βλέπεις ένα πρόσωπο που το αγαπάς τόσο πολύ να σε περιμένει έτσι και το αίμα του να έχει χυθεί για σένα και να μου λέει τώρα ο άλλος ότι πήγα εκεί και τι πειράζει και που το γράφει? Βρε, σε περιμένει η αγκαλιά του, του αγαπημένου. Άφηνες εσύ, άφηνες εσύ τον άντρα σου να σε περιμένει έτσι όταν επρόκειτο να παντρευτείς? Δεν τα παράταγες όλα και πήγαινες αυτόν? Εάν τον άφηνες, τον έστεινες στο ραντεβού και δεν πήγαινες με κάποιον άλλον άντρα, αλλά πήγαινες μια βόλτα με μια φίλη σου και δεν πήρνατε μια πορτοκαλάδα, πού είναι το κακό? Κανένα κακό επί της ουσίας δεν έγινε. Αλλά έγινε, δεν έγινε. Ο άλλος ξεροσταλιάζει. Πού είναι η αγαπημένη μου? Γιατί δεν ήρθε? Τι προτίμησε? Ποια σκιά, κάτω από ποια σκιά προτίμησε να πάει να αναπαυθεί? Λέει η ασματίζουσα νύμφη, εμέναν λέει ο αγαπημένος μου, λέει, είναι ως η μηλαία μεταξύ των δένδρων του δάσους. Επεθύμησα την σκιάν αυτού και κάθισα υπ' αυτήν. Αυτό είναι το μήνυμα. Να πότε ο άνθρωπος ξεμπερδεύει με αυτό που ονομάζεται αμαρτία. Επεθύμησα τη σκιάν αυτού και κάθισα υπ' αυτήν. Και δεν την επεθύμησα γιατί κάποιος μου βάλε ένα πιστόλι εδώ στο γκρόταφο. Την επεθύμησα γιατί ξέρω ότι θα έρθει, ότι δεν θα με στήσει. Ξέρω ότι αυτός με περιμένει εκεί πριν να πάω εγώ. Γιατί ξέρω ότι θα με πάρει στον οίκον του ίνου και ο καρπός αυτούς θα είναι γλυκίσει στον ουρανίσκο μου. Έτσι δεν λέει, δηλαδή θα μου μιλήσει. Είμαι κατάπικρος, το στόμα μου είναι κατάπικρο από όλα αυτά τα οποία άκουσα, ίσως και από αυτά τα οποία είπα. Και ξαφνικά έρχεται και μου δίνει λόγο στο στόμα και γλυκαίνεται η ψυχή μου, γλυκαίνεται το στόμα μου, γλυκαίνονται τα πάντα. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Να μην λοιπόν, προσέξτε, προτρέπεται ο ένας τον άλλον, ενώ ονομάζεται το σήμερον, δια να μη σκληρύνθει της εξημών, δια της απάτης της αμαρτίας. Αδέρφια, η αμαρτία είναι μια μεγάλη απάτη. Είναι μια ψευδαίσθηση η αμαρτία. Έχει απόλαυση. Πρόσκαιρη, γιατί ακριβώς είναι ψευδαίσθηση. Γιατί η αιωνιότητα θα είναι μια αιώνια ευλογία? Γιατί θα αποτελεί πραγματικότητα, δεν θα αποτελεί ψευδαίσθηση. Η αμαρτία έχει μέσα τη απάτη. Δηλαδή, σου υπερτονίζει ένα δελεαστικό, ζαχαρένιο κομμάτι της και σου αποκρύπτει όλο το άλλο που είναι δηλητήριο. Στην αρχή γλυκαίνεσαι. Μετά καταποντίζεσαι. Και από πού ξεκίνησαν όλα? Από την σκλήρυνση. Γιατί, μάλλον από την πονηρά καρδία απιστίας. Δεν μου έκανε αυτό που του ζήτησα ή τον παρακάλεσα να μην το επιστρέψει και το επέτρεψε και εγώ τώρα πάω να απευθυνθώ αλλού για να νιώσω καλύτερα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της πονηράς καρδίας απιστίας. Θα σταματήσω να του είμαι πιστός ή πιστή. Θα κοιτάξω αλλού. Θα κοιτάξω άλλο αγαπητικό. Ή θα κοιτάξω άλλα πράγματα αγαπητικά. Μπορεί να μην είναι αυτά καθ' αυτά αμαρτία. Αλλά θα απευθυνθώ αλλού για να ξεδώσω, για να ξεσκάσω, για να ξεσπάσω ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό μέσα του όμως έχει απάτη. Έχει απάτη μέσα του. Δεν έχει αυθεντικότητα, δεν έχει αλήθεια, δεν έχει ειλικρίνεια. Και εκεί πλέον ο άνθρωπος σκληραίνει μετά. Η απάτη της αμαρτίας τον απομακρύνει από την χάρη. Οι άλλες αγάπες τον απομακρύνουν από την κοινωνία μετά του Θεού. Η καρδιά ασχολούμενη με άλλα πράγματα πλέον και μην ασχολούμενη μετά του Θεού, μην έχουσε κοινωνία μετά του Θεού, αρχίζει σιγά σιγά και σκληραίνει και πετρώνει. Και όταν η καρδιά πετρώσει, για να σπάσει πρέπει να υποστεί μια μεγάλη συντριβή. Ένα δυσάρεστο συμβάν, ένα γεγονός, κάτι το οποίο θα την κάνει να πέσει, να σπάσει, να γίνει χίλια κομμάτια και εκεί να κάνει κάποια στιγμή την εμφάνισή του εκείνος που την αγάπησε
και ονομάζεται επιδιορθωτής των χαλασμάτων. Αδέλφια, να προσέξουμε όλοι μας, και ειδικά ο Κηρυττών, αλλά και όλοι μας. Η αμαρτία είναι κάτι πολύ πιο ύπουλο από αυτό το οποίο νομίζουμε. Επαναλαμβάνω, αμαρτία δεν είναι μόνο το ψέμα, η κλεψιά, η μοιχεία και η πορνεία. Δεν είναι μόνο η καταλαλιά και όλα αυτά. Είναι οτιδήποτε εν τέχνος, αθορύβος, τεχνιέντος, μου αποσπά την προσοχή, μου παίρνει το βλέμμα από τον Θεό με στόχο και σκοπό, ύπουλα και πονηρά, να με κάνει να χάσω την επαφή. Εάν με καταφέρει να χάσω την επαφή, τότε θα αρχίζει να δημιουργεί απόσταση. Σε αυτή την απόσταση, η οποία σιγά σιγά θα διευρύνεται εξαιτίας των αλωτρίων επιτιδευμάτων, ενασχολήσεων δηλαδή, που δεν είναι και αμαρτία, αν και από μέσα έχουν αυτό το στοιχείο της απάτης, σαφώς, γιατί σε απομακρύνει, είναι η χρήση που του κάνεις, και επειδή αυτή η χρήση είναι γλυκιά, σε απομακρύνει, τότε εκεί η καρδιά σκληραίνει. Και όταν η καρδιά σκληραίνει, κατηγορεί ανθρώπους, κατηγορεί πρόσωπα αγαπητά στο παρελθόν, διαρριγνύονται σχέσεις και στο τέλος διαρριγνύεται και η σχέση μετά του Θεού. Και όλα αυτά από πού ξεκινήσαμε? Από μια πονηρά καρδία απιστίας, η οποία χαλάστηκε γιατί ο Θεός επέτρεψε πράγματα που εκείνη η καρδιά παρακολούσε να μην τη συμβούν. Εκείνη περίμενε, δεν γινόταν τίποτα. Πήρε τη μεγάλη απόφαση, είναι σαν να του λέει, δεν το λέει με τα χείλη, αυτό λέει όμως η πράξη. Έτσι είσαι, και εγώ θα ασχοληθώ με τα ταλέντα που είχα πριν σε γνωρίσω. Ο Θεός να μας φυλάει. Ο Θεός να μας φυλάει, αδέρφια μου. Να προτρέπουμε πάντως ο ένας τον άλλον, γιατί όλοι μπορούμε να την πατήσουμε. Όλοι είμαστε ομοιοπαθείς. Μην πέσουμε σε καμία κατάκριση ο ένας για τον άλλον. Όλοι μπορούμε να την πατήσουμε. Όλοι είμαστε προβληματικοί. Όλοι έχουμε μνήμες παρελθόντος και όλοι κινδυνεύουμε από το παρελθόν. Εάν όμως είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον και προτρέπουμε ο ένας τον άλλον, τότε ο Κύριος, που είναι όπου δύο ή τρεις συνηγμένοι, θα δηλώσει παρόν και η καρδιά θα απαλύνει δια της παρουσίας του. Αμήν, αδέρφια μου. Ο Κύριος να μας ευλογήσει όλους μας. Όλους μας. Να μας ευλογήσει ο Χριστός μας.